δύσκολες, πολύ, πάρα πολύ δύσκολες μέρες το τελευταίο διάστημα. Έχετε δίκιο, από Ιεράμπετρα μέχρι Μακρυγιαλό, Σιτία, Οροπέδια, πολλές περιοχές του Λασιθίου. Ναι, και οπωσδήποτε μας άφησε, πραγματικά, δηλαδή αφήσαμε πίσω πολλές δραστηριότητες της, πώς να το πούμε, της επικαιρότητας, ενώντας την προεκλογική περίοδο, προκειμένου να πάμε να δούμε και να... να βρεθούμε κοντά στους πληγέντες, στους ανθρώπους. Ναι, και να οπωσδήποτε, αυτό που κάνουμε πάντα δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τις διεκδικήσεις που επήγουν από χτες, αν μπορούμε, και από προχτές μπορούμε να πούμε, ούτως ώστε να αποκατασταθούν και να προβλεπτούν οι ζημιές και να προβλεπτούν τέτοιου είδους φαινόμενα στην πορεία από τώρα και ύστερα. Κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Έρχονται λοιπόν και αναδεικνύονται προβλήματα και ζητήματα, ακριβώς, τα οποία θα πρέπει να δούμε και να προλαμβάνουμε παρά να... Ακριβώς. Εξάλλου είχαμε βγάλει και την άμεσα από την Κυριακή, έχει βγει ένα δελτίο το οποίο έχουμε συνυπογράψει ο Μανώλης ο Συντυχάκης, ήταν βουλευτής του ΚΚΕ και υποψήφιος περιφερειάρχης Κρήτης, της Λαϊκής Συσπήρωσης δηλαδή, και οι υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης Βιάννου, Φεστού, Ιερά Πέτρας και Σιτίας, όπου τα τονίζουμε όλα αυτά, δηλαδή το γεγονός ότι αποδείχτηκε ότι για άλλη μια φορά η Κρήτη, και αυτό φάνηκε βέβαια και από τα Χανιά αρχικά και στην πορεία και σε εμάς, αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ότι είμαστε ανοχήρωτοι μπροστά σε τέτοιου είδους θεομηνίες. Και η προσωπική μου εμπειρία, ακόμη αν το θες, και η προσωπική μου εμπειρία την που πήγα, συγγνώμη, δύο λεπτά να έξω το κινητό, γιατί θα μας ανοιχτούν εδώ πέρα. Είμαστε ζωντανά. Λοιπόν, το έκλεισα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, την ημέρα που έπεφτε η πολύ βροχή, το Σάββατο δηλαδή, το βράδυ και το πρωί, πέρασα από την περιοχή μέχρι το δρόμο που πάει Μύρτο, το δρόμο προς τους Μύθους, στη Σαρακίνα, που είναι από κάτω εκείνος ο λάκκος που φαίνεται το γεφύρι, πως το μας είπαν οι ντόπιοι από εκεί ότι το λένε, λέει, μεταξά το λάκκο. Δηλαδή μέχρι εκείνη, και ήταν πραγματικά η κατάσταση τρομακτική. Αν στις περιοχές που κάηκαν, στις περιοχές που είναι τα καμένα από πάνω, δηλαδή προς το Νέο Μύρτο, Σαμουδάρες, Κοπάνες και λοιπά εκεί, αν έβλεπες πως έπεφτε η βροχή και παρέσυρε το χώμα, το χώμα όπως ήταν από τα πρανία, από τις πλαγιές, και το κατέβαζε όπως ήταν στη θάλασσα ή το άφηνε όπου έβρισκε εμπόδιο και δεν μπορούσε να περάσει. Δηλαδή ήταν μια φρικτή κατάσταση, και εδώ φάνηκε η καταστροφή που είχε γίνει τότε με τα καμένα και που δεν έγινε τίποτα από εκεί και πέρα για να πάρθουν μέτρα να προστατευτεί η περιοχή αυτή από επερχόμενες πλημμύρες, που το είχαμε επισημάνει και τότε και στην επερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, και στα μέτρα που είχαμε ζητήσει να πάρθουν, που τότε, αν θυμάστε καλά, είχαμε ζητήσει να κηρυχτεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με επερώτηση στη Βουλή, δεν έγινε, και να τα αποτελέσματα. Τώρα εκ των υστέρων έρχονται να θεραπεύσουν τι? Μα δηλαδή πραγματικά καταντάει η πρόκληση όταν βγαίνουν τώρα και ο κύριος Περιφερειάρχης και όλοι οι άλλοι παράγοντες να λένε θα δώσουμε 1 εκατομμύριο, θα φέρουμε μηχανήματα, θα δείξουμε, να θεραπεύσουν τη στιγμή που μπορούσαμε όλα αυτά να έχουν γίνει και να έχει προβλεφτεί, να έχει θωρακιστεί η περιοχή, ούτως ώστε να μην συμβούν τα φαινόμενα που συνέβηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, έπρεπε, το πρώτο που έπρεπε να βεβαίως, και τώρα αναδεικνύεται για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε όσον αφορά τους ποταμούς και τα νερά. Δηλαδή όλα είναι δυστυχώς ένα πακέτο, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Όλα είναι συνδεδεμένα. Δηλαδή ο ορμητικός ποταμός του Μύρτου, έτσι όπως πραγματικά είπα ότι προηγούμενα το χαρακτήρισα τρομακτικό. Η βοή, ο όγκος των νερών,
δηλαδή, εικόνες που δεν έχουμε συνηθίσει κιόλας. Ναι, που δεν έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, και ακόμα, ή επίσης ο άλλος ποταμός που κατεβαίνει μετά τη Γράλιζα και γενικά τα ρέματα δηλαδή, και μάλιστα ο ένας ποταμός από αυτούς έχει κηρυχτεί, λέει, και υδροβιότοπος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καθαρίζονται οι υδροβιότοποι. Με το σεβασμό που αρμόζει βέβαια για το περιβάλλον σε συγκεκριμένη περίπτωση. Κλειστά ρέματα. Δηλαδή μπαζωμένες, δεν είχε διέξοδο το νερό να φύγει. Δεν είχε διέξοδο το νερό να φύγει. Αυτό το νερό, αυτό που λέμε λοιπόν τόσα χρόνια, ότι θα πρέπει κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων να γίνουν έργα, συλλεκτήρες, ή όπως αλλιώς ονομάζονται επιστημονικά, τέλος πάντων πως τους ονομάζουν οι αρμόδιοι επιστήμονες, τέλος πάντων να γίνουν έργα περισυλλογής, τοπικά μικρά έργα περισυλλογής, μικρά φραγματάκια να τα πούμε για να τα καταλάβει ο κόσμος απλά. Αυτό που λέμε και στην κεντρική μας πρόταση, που το λέμε τώρα και 10 χρόνια. Δεν είναι 18 χρόνια που είμαστε τέλος πάντων στην τοπική διοίκηση εδώ της Ιεράπετρας. Εκεί έπρεπε να προσανατολιστούμε. Δεν θα είχαμε. Και αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο προλαβαίνει την ορμή των ποταμών, παρακρατεί τα νερά και δεν κατεβαίνουν να γίνονται λίμνη τα χωράφια και οι περιουσίες και τα σπίτια των ανθρώπων. Το ίδιο πράγμα και στο Μακρύ Γυαλό. Όλα δηλαδή αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν και θα έπρεπε να έχουν έστω λίγη ευαισθησία, να μην το πω, να μην πω μια πιο σκληρή λέξη, τώρα που πήραν τα κανάλια και γυρίζουν, γιατί εμείς δεν πήγαμε να γυρίσουμε, δεν πήραμε κανάλια να πάμε, εμείς πήγαμε, μιλήσαμε με ανθρώπους εκεί πέρα, καταγράψαμε, είδαμε, και σήμερα θα πάμε και στο Μακρύ Γυαλό, θα πάμε μέχρι τον Άγιο Στέφανο μαζί με τον περιφερειάρχη, με τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τον βουλευτή δηλαδή του ΚΚΕ. Θα πάμε από εκεί για να μιλήσουμε και εκεί με κάποιους ανθρώπους για να διαμορφώσουμε, για να στηρίξουμε μάλλον, γιατί ήδη η επερώτηση έχει διαμορφωθεί και είναι υπογραμμένη, έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή επερώτηση σχετικά με όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά που λένε λοιπόν, μια ευαισθησία να πούνε, ένα συγγνώμη, να παραδεχτούν ότι δεν έκαναν κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν, έργα να κάνουν κάποια έργα υποδομής. Δηλαδή είχαμε πριν από μερικά χρόνια τις καταστροφικές πυρκαγιές εκεί στην, πάνω από τις Κοπάνες του Γαβρίλη, και να πάει παραπέρα. Λοιπόν, δεν έπρεπε, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει, να δημιουργηθούν διέξοδοι των βρόχινων νερών για να μην γίνουν, για να μην γίνουν αυτές οι καταστροφές. Από τη στιγμή που όλοι είχαν καεί δέντρα τότε, δεν ήταν μόνο τα θερμοκήπια και οι καταστροφές που είχαν γίνει εκεί όσον αφορά την περιουσία ανθρώπων, είχαν καεί και δέντρα πεύκα, σκήνα, διάφορα άλλα δέντρα, τα οποία αυτά παρακρατούν μέσα από το χώμα, το ξέρει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα που ήταν γυμνές όλες αυτές οι περιοχές και απλά παρέσυρε και έφευγε το νερό, εκεί δεν έπρεπε να έχουν γίνει έργα υποδομής τέτοια που να έχει διέξοδο το νερό το βρόχινο να φεύγει, από τη στιγμή που ο δρόμος είναι σε ψηλότερο σημείο από όπως είναι τα χωράφια? Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό, έχουν κοπεί αλμυρίκια χωρίς να ερωτηθεί κανείς. Μας μίλησαν από εκεί και διάφοροι γείτονες. Υπάρχουν ρέματα τα οποία είναι, δεν φαίνεται καν η τρύπα, δηλαδή που φεύγει το νερό, και δεν ξέρουμε κατά πόσον φτάνει μέχρι τη θάλασσα αυτή η τρύπα, διότι δεν υπάρχει καν, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μπορείς να το δεις από τα διάφορα που έχουν φυτρώσει εκεί πόσα χρόνια. Δηλαδή όλα αυτά έπρεπε να, και αν δεν υπήρχαν, έπρεπε να δημιουργηθούν. Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να γίνουν, τέτοια έργα υποδομής και τώρα. Αφού βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Αρναουτάκης, ότι θα κηρυχτεί κατάσταση έκτακτης ανάγκη η περιοχή, να γίνει πράξη όμως αυτή τη φορά, όχι λόγια προεκλογικά. Όχι, δηλαδή, γιατί είναι αλλιώς, και αναδείχθηκαν πολλά πολλά προβλήματα, από τα οποία θα πρέπει να σκεφτούμε για την πολιτική προστασία. Για την πολιτική προστασία, για την οποία δεν ξέρω, πάντα το πρώτο πράγμα που βάζω και στους προϋπολογισμούς και στους απολογισμούς και στις τροποποιήσεις
αλλά και μέσα από τα προγράμματά μας, αυτό λέμε πάνω απ' όλα. Η πολιτική προστασία θα πρέπει να ισχυροποιηθεί, θα πρέπει να ενισχυθεί, θα πρέπει να δοθούν λεφτά ούτως ώστε να αποκατασταθούν τώρα και τα τμήματα των να χρειαστούμε και πιο πολλά λεφτά για να τα διαβιώσουμε. Βέβαια, μα τώρα θα χρειαστούν, βέβαια, τώρα βέβαια και θα χρειαστούν περισσότερα. Τώρα βέβαια και θα χρειαστούν περισσότερα, διότι είπα προηγούμενα, ερχόμαστε τώρα να θεραπεύσουμε, ενώ μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει. Και ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό. Καταστράφηκαν περιουσίες όμως, καταστράφηκαν οικογένειες. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Άκουσα συγκεκριμένα χτες και διάβαζα μάλιστα και εδώ σε εφημερίδες του Λασιθίου, σε εφημερίδα του Λασιθίου, τις προϋποθέσεις που μπαίνουν από το Δήμο Σιτίας για να αποζημιωθούν κάποιοι. Αν είναι δυνατόν, ούτε το 10% δεν πρόκειται να αποζημιωθεί. Εμείς, η πρόταση που βάζουμε είναι ξεκάθαρη. Να αποζημιωθούν όλοι και στο 100% των ζημιών που έχουν πάθει. Δεν μπορείς δηλαδή, όπως επίσης άκουσα χθες τον κυβερνητικό βουλευτή, να μιλάει ότι όλοι οι αγρότες μας και όλοι πρέπει να ασφαλιστούν. Δεν τους ρωτάς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καταστραφεί 2-3 φορές. Τη μια με φωτιές, την άλλη με πλημμύρες, την άλλη με ανεμοθύελες και έχουν καταχρεωθεί μέχρι το λαιμό. Και με όλη αυτή τη φορομπηκτική πολιτική που καλούνται συνέχεια να πληρώνουν και να πληρώνουν, τους ρωτάς αυτούς τους ανθρώπους σε ποιο βαθμό είναι, έχουν τη δυνατότητα τώρα και εκ των υστέρων, αφού ξέρουμε τι εμπόδια βάζει ο ΕΡΓΑ. Τι λέει δηλαδή, λόγια του αέρα μας λέει. Απλά δηλαδή λέμε κουβέντες για να σταθούμε προεκλογικά και η ουσία μηδέν. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τον ΕΡΓΑ και την προηγούμενη φορά τα ίδια είπανε και μετά τους είπανε, μα αφού δεν ήσασταν ασφαλισμένοι, μα αφού πρέπει να ασφαλιστείτε αναδρομικά και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και ξέρουμε και τη γραφειοκρατία και λοιπά, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν. Πρέπει άμεση, πρώτα απ' όλα πρέπει να δοθεί άμεσο βοήθημα, το οποίο να μην, και δεν μιλάμε για ψίχουλα και για ζητιανιά, πρέπει να δοθεί άμεσο βοήθημα στους πληγέντες για να μπορούν να κλείσουν τέλος πάντων να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους αρχικά, να κινήσουν και πάλι από την αρχή. Και από εκεί και πέρα οι αποζημιώσεις να σταματήσουν να βάζουν όρους και προϋποθέσεις σε αυτά που βάζουν, είναι σε θέση να ελέγξουν αν αυτό είναι αληθινό ή ψεύτικο, χωρίς να βάζουν όλες αυτές τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρουν. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν, αφού οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου και του ΒΟΑΚ οπωσδήποτε και να γίνει ασφαλή σύνδεση σε όλα τα χωριά. Διότι έχουμε και αυτό, να υπάρχει πρόσβαση ηλεκτροδότησης, ίδρευση, άρλευση. Εδώ ακούσαμε ότι η πυρασβεστική δεν μπορεί να πάει στο Σελάκανο. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Δηλαδή εδώ πια φάνηκε του... εδώ για φάνηκε... το νερό δεν μπορούσε να ακριβώς, εδώ φάνηκε η γύμνια. Φάνηκε η γύμνια πραγματικά ποια μεγάλα έργα του, δηλαδή θα τολμήσουν να πούνε. Από την άλλη βέβαια να πούμε τόσες πολλές ποσότητες νερού δεν είχαμε. Έτσι πέρσι είχαμε μια παρατεταμένη. Ναι, αλλά είδαμε όμως ότι το φράγμα δεν γέμισε. Άρα το φράγμα δεν γέμισε όμως. Ειρήνη, το φράγμα δεν γέμισε με τόσα νερά. Οι άνθρωποι καταστράφηκαν. Το νερό που είχε πάλι στη θάλασσα, όπως πήγαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί νερό έτρεχε πάντα προς τη θάλασσα, είτε είχαμε βροχές είτε δεν είχαμε. Αυτό το φωνάζουμε και χτυπιόμαστε χρόνια τώρα. Και φτάνουν στο σημείο να ανάγουν σε υπαριθμόν ένα ζήτημα, την αφαλάτωση, αν είναι δυνατόν. Όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις που πρέπει να ιεραρχήσουμε τα ζητήματα και εμείς κοιτάζουμε πώς θα πάρουν λεφτά κάποιοι εργολάβοι πάλι και πώς θα πληρώσουν το νερό οι αγρότες μας και όλος ο κόσμος ακριβότερο, γιατί αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, και πρώτα απ' όλα θα πρέπει, πέρα από το γεγονός αυτό που είπα, ότι θα πρέπει άμεσα οι άνθρωποι να αποζημιωθούν και να γίνουν όλα τα... Και τα έργα που χρειάζονται, όλα τα έργα που αποκατάσταση των ζημιών. Ναι, να γίνει αποκατάσταση ζημιών. Συγγνώμη.
όσον αφορά την, το δρόμο της, όπως είπα και προηγούμενα, τις υποδομές ίδρυψης, άδευσης, ηλεκτροδότησης, δίκτυα, κλπ, τα δίκτυα, όλα αυτά κλπ. Θα πρέπει να αποζημιωθούν οι άνθρωποι άμεσα. Θα πρέπει και, όταν, και είπαμε, να, όταν λέμε ενίσχυση με 100% των ζημιών τους, 100%, χωρίς να βάζουν αυτά τα εμπόδια που βάζουν, να υπάρχει απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, και αυτό θα πρέπει να πάρει απόφαση άμεσα για τους πληγέντες, να μην υπάρχει καμιά διακοπή νερού ή ρεύματος ή τηλεφώνου σε αυτούς τους ανθρώπους, και άμεσα να σχεδιαστούν αυτά τα έργα που είπαμε, που είπαμε παραπάνω. Ας έρθουμε εμείς, και στο σημερινό. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο σημερινό. Ναι, έπεσε μαζί βέβαια το ένα με το άλλο. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι θα σας απασχολήσει και στη Στάθος, θα πείτε το βράδυ. Οπωσδήποτε θα μας απασχολήσει, γιατί θα πάμε πρώτα. Ο κύριος Συντιχάκης ήταν εδώ από τις 2.30 ώρα. Θα πάμε στην περιοχή του Μακρύγιαλου να συλλογιστούν και τα υπόλοιπα στοιχεία που δεν έχουμε μαζέψει, για να μπορέσει να στηρίξει και την επερώτηση στη Βουλή, η οποία, όπως είπα και προηγούμενα, έχει ήδη γίνει. Και στη συνέχεια, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, θα γίνει μια εκδήλωση, ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσει ο υποψήφιος Περιφερειάρχης και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Μανώλης ο Συντιχάκης. Θα παρουσιαστεί το περιφερειακό ψηφοδέλτιο της πλήρωσης. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Γιατί κάτι κάνει το τηλέφωνο μου, ναι. Και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και εμείς, δεν ξέρουμε αν θα το παρουσιάσουμε ολόκληρο, θα το κρίνουμε εκείνη τη στιγμή, ή αν θα παρουσιάσουμε τα πρώτα 10, 15 ή 20 άτομα, τέλος πάντων, του ψηφοδελτίου. Άρα λοιπόν, είσαι υποψήφια δήμαρχος αυτό έχει ανακοινωθεί, γιατί κάποιοι μου είπαν ότι δεν το έχετε ανακοινώσει. Αυτό το έχουμε ανακοινώσει από το Δεκέμβρη εμείς. Και μου φαίνεται παράξενο όταν ακούω και λένε τέτοια πράγματα. Τώρα εντάξει. Έγινε και νομίζω μια ανοιχτή συνάντηση και στον Άγιο Νικόλαο, αν δεν κάνω λάθος, που παρουσιάστηκαν. Ναι, και όλοι... ναι, και στο Ηράκλειο. Θα το κάνω όμως και στον Άγιο Πέτρα. Ναι, βέβαια, εδώ θα πρέπει να το συζητήσουμε όλο αυτό. Εντάξει, και θα παρουσιαστούν και υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, μας λέτε, θα δώσετε κάποια πρώτα ονόματα? Βέβαια, θα τα δώσουμε και στη, δημοσιότητα. Στο ψηφοδέλτιό μας είναι αντιπροσωπευτικό στο βαθμό που μπορούσαμε να το κάνουμε, που θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε επιστήμονες, εργάτες, αγρότες, συνταξιούχους, νέους, άνεργους, υπάρχουν νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο. Λογικό είναι βέβαια, και εντάξει, και όσοι μας ακούν καταλαβαίνουν τι εννοώ, ότι για λόγους σκοπιμότητας, ναι, για λόγους σκοπιμότητας κάποιοι δεν θα ανακοινωθούν από την αρχή. Τελειώσουν, ναι, είναι μια τακτική, θα λέγαμε, σταδιακά και σιγά σιγά οι άνθρωποι να ανακοινώνονται. Ανακοινώνονται μάλλον το ψηφοδέλτιο και ψηφοδέλτιο. Ναι, βλέπουμε να. Γιατί να, μην προκαλέσουμε, μηχανισμού, να το πούμε κάπως έτσι, χαρτολογώντας. Ναι, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν στις 6.30, δεν ξέρω. Σήμερα 6.30 στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Ναι, πείτε μου. Έχει τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα. Δεν ξέρω. Για να να μας κάνει ο δήμαρχος εκεί τον απολογισμό, τον απολογισμό. Θεωρούμε ότι, όχι ότι υποτιμούμε τις λειτουργίες του Δημοτικού Συμβουλίου, εξάλλου η τακτική παρουσία μας και οι τοποθετήσεις μας και οι προτάσεις μας ήταν σε όλη τη διάρκεια και πώς το λέμε, ναι, ήταν ήδη προγραμματισμένη όμως αυτή η εκδήλωση η δικιά μας. Δεν μπορούσαμε να την αναβάλουμε. Εξάλλου η κριτική μας και αυτά όλα που είπαμε προηγούμενα, που για μας θεωρούμε ότι είναι τα σοβαρότερα, γίνεται δημόσια. Εμάς μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Να πάμε να τα ξαναπούμε τώρα εκεί, δηλαδή απέναντι στο δήμαρχο. Τα είπαμε, τα ακούσανε αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Εντάξει, είναι δευτερεύον. Δεν το θεωρούμε, δεν το είπα και πάλι ότι δεν το
εξάλλου αυτή την κριτική την έχουμε, αυτή την κριτική και αυτές τις προτάσεις έχουμε κάνει επανειλημμένως με στη Δημοτική Αρχή. Κάποια πράγματα μπορέσαμε και τα παλέψαμε, κάποια όχι. Λοιπόν, και με αυτά τα κριτήρια ας τους κρίνει, γιατί με αυτό, έτσι κι αλλιώς, Ειρήνη, με αυτό το σκεπτικό έχει και η σημερινή, το θέμα του σημερινού, της σημερινής συνεδρίασης. Ωραία. Ας αυτό, λοιπόν, το τι λέει ο καθένας με την πράξη, μπορεί να γίνει σύγκριση πάρα πολύ εύκολα από τους κατοίκους της περιοχής μας. Και να δει αν λέμε ψέματα, αν λέμε αλήθειες. Σημασία έχει, καλά θα κάνουν, ας πούμε, και αυτοί που μας ακούνε και αυτοί που θα ψηφίσουν μεθαύριο και αυτοί που παρακολουθούν γενικότερα, δηλαδή το πώς προχωράει ο καθένας εδώ, να δούνε τι είπαν, τι έκαναν και αυτά που τους τάζουν και αυτά που λένε, πόσα είναι πραγματικά και πόσα είναι απλά για να παρασύρουν τέλος πάντων, για να τους παρασύρουν απλά και μόνο με την ψήφο, για την ψήφο. Ωραία. Καλείτε λοιπόν φίλους μέλη, στελέχη της Λαϊκής Συσπήρωσης του ΚΚΕ σήμερα στις 18:30 στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρ. Ακριβώς. Να κλείσουμε με αυτό. Καλούμε, και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν το ψηφοδελτίο σας. Η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή, μπορούν να έρθουν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Εξάλλου η ομιλία του υποψήφιου περιφερειάρχη και βουλευτή του ΚΚΕ του Μανώλη του Συντιχάκη θα είναι φόλης της ύλης και νομίζω ότι όποιος είναι σημαντικό να ακούσουμε και να όσοι παρευρεθούν να ακούσουν και να ενημερωθούν για οτιδήποτε θέλουν.